πάμε σε έναν άνθρωπο, τα μηνύματα, ο τρόπος ζωής του, η συμπεριφορά του, οι αντιδράσεις του, στέλνουν χειρά μηνύματα. Χειρά μηνύματα για όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα και που έχουν να περάσουν πολλά εμπόδια. Ωστόσο, Γρηγόρη Σκουλαρίκης, μαραθωνοδρόμος, να σε καλησπερίσω. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Αλλά βέβαια τα εμπόδια είναι... Με πετύχατε στον δρόμο. Καλησπέρα, Νίκο, μ' ακούς? Βέβαια, σ' ακούμε. Τα εμπόδια είναι για να τα προσπερνάμε. Τα προβλήματα είναι για να τα λύνουμε. Συμφωνείς? Τα προβλήματα είναι για να τα διαχειριζόμαστε. Το αν λύνονται ή όχι είναι άλλο θέμα. Είναι ευχής έργο να λύνονται, αλλά σίγουρα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε, να τα αντιμετωπίζουμε με θετικό τρόπο όλα και να προχωράμε μπροστά στη ζωή μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Βέβαια. Ανεβάζεις πολλά βίντεο καθημερινά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία έχουν απήχηση, πολύ μεγάλη απήχηση. Βασικός σου στόχος ποιος είναι? Νίκο, κοίτα, εντάξει, όπως έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε με την κόρη μου την Αγγελική που έχει σύνδρομο Down, αλλά συνεχίζουμε να κάνουμε κανονικά τον αθλητισμό μας. Σκοπός είναι να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Μια που το συζητάμε τώρα, να σε ενημερώσω ότι η Αγγελική ξεκίνησε και κολύμβησε τώρα πρόσφατα μέσα στο καλοκαίρι εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο με το σύλλογο των Ιωνά που ασχολείται ειδικά με προπονήσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες, έτσι όλων των ειδών. Παρότι είναι μόλις 3,5 χρόνια η Αγγελική, την ξεκινήσαμε εκεί και κολύμβηση να κάνει. Γενικά έτσι μέσα από τον αθλητισμό θέλουμε να περάσουμε πολλά μηνύματα ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, ό,τι και να, όσες δυσκολίες, όσα προβλήματα, έτσι, όσο διαφορετικά πράγματα και να υπάρχουν, ότι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Καλοκαίρι, Αθήνα. Καλοκαίρι προσπαθούμε να φύγουμε από την Αθήνα. Τώρα μάλιστα με πετύχατε και στον δρόμο όπως βλέπετε. Ευτυχώς, επειδή περίμενα τη σύνθεση τώρα, οδηγάει η γυναίκα μου ευτυχώς τώρα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν οδηγάς εσύ. Ναι, όχι. Δεν οδηγάω εγώ. Δεν ξέρω αν παρεξηγείτε ότι... Καθόλου, ότι το ξεκαθαρίσαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα σταματήσει άμα ήμουν μόνος μου. Σαββατοκύριακο τώρα καταφέραμε να αποδράσουμε και εμείς. Κολλήσαμε και στην κίνηση εντωμεταξύ. Γι' αυτό δεν είχα καταφέρει καν να φτάσω στον προορισμό μου. Είχα πει ότι θα έφτανα, αλλά δεν κατάφερα, δεν προλάβα. Αλλά καταφέραμε να αποδράσουμε τουλάχιστον. Πάρα πολύ κίνηση στην έξοδο. Την ίδια ιδέα πρέπει να είχαν άλλα 2 εκατομμύρια Αθηναίοι την ίδια ιδέα με εμάς. Έχει καύσωνα εντωμεταξύ στην Αθήνα. Κανονικά έχει φτάσει 35-40 βαθμούς. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, Νίκο, πρέπει να είχαμε μιλήσει με -5 βαθμούς στην Αθήνα και χιόνι. Ακριβώς, ήσουν έξω, έτρεχες και βγήκαμε ενώ έτρεχες. Έκανες προπόνηση. Και τώρα μιλάμε με 35-40. Αυτή είναι η Ελλάδα, έτσι, από το... έχουμε τα πάντα από καιρό. Και τώρα τώρα κάνουμε ένα Σαββατοκύριακο, πάμε εδώ στο εξωγικό και συζητάμε που άλλο θα πάμε διακοπές. Αν τα συνδυάσουμε και με τα παιδιά, έτσι, να μπορούν και τα παιδιά να κάνουν δραστηριότητες. Μάλιστα. Λοιπόν, Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε, να συνεχίσεις να ανεβάζεις αυτά με την κορούλα σου, με τις κορούλες σου, αυτά τα όμορφα βίντεο που στέλνουν πολλά μηνύματα. Έτσι, Νίκο, καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι και σε όλους τους... Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.